τρελό σοου χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τη διάσκεψη για την ειρήνη που θα διεξαχθεί στην Ελβετία, χωρίς όμως τη συμμετοχή της Μόσχας. Είναι κάτι που υπόθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάνδερ Λουκασένκο. Ο Πούτιν τόνισε επίσης ότι η Ρωσία δεν απέρριψε ποτέ μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανική σύγκρουση. Από τη δική του πλευρά, ο Λουκασένκο μίλησε για την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Δύσης στα σύνορα της χώρας του και ευχαρίστησε τη Ρωσία για την οικονομική της βοήθεια. «Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να επιλύσουμε τις διαφορές ειρηνικά. Επιπλέον, αυτό ακριβώς είχαμε την τάση να κάνουμε. Αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν σε μεγάλες διαπραγματεύσεις που κορυφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Η Μόσχα άκουσε τις εκκλήσεις ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες με το όπλο και απέσυρε τα στρατεύματά της από το Κίεβο, αλλά στη συνέχεια υπό την πίεση της Δύσης η Ουκρανική πλευρά αποχώρησε από αυτές τις συμφωνίες», τόνισε ο Πούτιν. «Η Ουκρανία έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν θα νικήσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης. Αρνήθηκαν να διαπραγματευτούν και τώρα βρίσκονται σε μια μάλλον δύσκολη κατάσταση», πρόσθεσε ο Πούτιν. Ο ίδιος είπε ότι θα ζητήσει τη μεσολάβηση του Λουκασένκο εάν προκύψει ανάγκη για νέες συνομιλίες. Ο λευκορώσος ηγέτης απάντησε ότι υποστηρίζει τη στάση της Ρωσίας στο θέμα.